Και με πολύ μεγάλη χαρά και με αυτό το ωραίο σύνθημα να μας δονεί όλους από κάτω, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Αλέκο Κούκο για ακόμα μια φορά. Έλα. Τι κάνετε? Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι? Είστε καλά, είστε καλά. Α, είμαι καλά Γιώργο, καλύτερα από καλά. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Ευτυχισμένος, ευτυχισμένος. Βέβαια, άλλα 3 χρόνια ζωή με δώσατε με αυτό που κάνατε. Και στα 93 θα κάνουμε άλλη μια βράβευση να πάρετε άλλα 3. Έτσι θα άλλα 3 θα πάμε μετά, βέβαια. Θα το κάνουμε ανανέωση. Ανανέωση θα κάνουμε, βέβαια. Τη φανέλα τη φορέσατε, σας κάνει? Ω, μια χαρά είναι. Με πήρε και ο πρόεδρος χτες. Μια χαρά είναι, τη φόρησε. Βλέπω να μην τη βγάζετε από πάνω σας, ε. Όχι. Με αυτή δεν περπατάω τώρα έξω στο λαγκαδά. Κανονικά. Κύριε Αλέκο, είστε 90 ετών. Τώρα, κοίταξε. Ναι, 90 είμαι τώρα. Ναι. Αλλά τον άλλο μήνα, τις 13, ποιος μήνας είναι Χριστόπουλο? 13 Ιουνίου παίρνω τα 91. Εντάξει, θα κάνουμε τούρτα. Είναι τα γενέθλιά μου τότε. Θα κάνουμε τούρτα. Ναι, θα κάνουμε. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Ωραία. Θα έρθω. Τούρτα εδώ να τη φάμε, Γιώργο. Θα έρθω. Κύριε Αλέκο, πώς το ζήσατε χθες όλο αυτό? Φέρατε και γούρι, έτσι, 2-0 το μάτς. Ναι. Ανησυχούσαμε με τον πρόεδρο εκεί. Δεν σε είδα καθόλου εγώ χθες εκεί. Ήμουν αλλά είμαστε μαζί με τον πρόεδρο και είδε το πρώτο ημίχρονο 0-0. Ναι, βάλαμε. Το δεύτερο πήγαμε καλύτερα. Έβαλαμε τα δύο γκολ. Χάρηκε και ο πρόεδρος και με φιλούσε, με ξαναφιλούσε, αγκαλιές, φιλιά. Δεν μου λέτε, πώς νιώσατε τώρα, σαν μωρό παιδί που είδατε τον πρόεδρο του Ηρακλή να σας δίνει αυτή τη φανέλα μπροστά σε όλο τον κόσμο στο γήπεδο το οποίο έχετε φάει με το κουτάλι όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε, Γιώργο, η συγκίνησή μου ήταν, ξέρεις, μέχρι που δεν μπορούσα να περπατήσω. Τόσο είχα συγκινηθεί, δηλαδή, όταν ήρθαν εκεί οι δημοσιογράφοι όλοι και με ρωτούσαν εκεί, ξέρω εγώ. Ναι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα και να μιλήσω. Τόσο πολύ είχα πάθει αυτό. Σήμερα που πέρασε μια μέρα, πόσο σκέφτεστε αυτό που έγινε χθες βράδυ? Σήμερα είμαι μια χαρά σήμερα. Για το παιχνίδι? Όχι, για αυτό που έγινε με τη βράβευση, με τη φανέλα. Να σου είπα, η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Σου είπα ότι τόσο χαρά και τα παιδιά και οι νύφες μου και όλοι χαρήκανε. Όλη η οικογένεια, έτσι. Τα εγγόνια, έχω και ένα Γιωργάκι μικρό και εκείνος είναι 10 χρονών. Ερακλειδάκι, βέβαια. Τον φέρω καμιά φορά. Τι θα είναι? Εδώ, τον περιμένουμε στο στούντιο. Ναι, στο στούντιο το φέρω. Τώρα δεν μου λέτε, φανέλα πήραμε. Πήραμε. Άμα πάρουμε και κύπελο, τι έχει να γίνει? Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούω, Γιώργο. Λέω, είπατε ότι είστε ευτυχισμένος για τη φανέλα. Άμα ο Ηρακλής πάρει το κύπελο στα 91 που θα σβήσουμε τα κεράκια, τι θα γίνει? Πέντε 10 χρόνια ζωή θα πεθάνει. Άλλα 10, έτσι. Άλλα 10, σήμερα πήγα στο καφενείο, Γιώργο. Ναι. Το καφενείο που σηκώθηκε. Στο Λαγκαδά, έτσι, στο Λαγκαδά. Όλοι σηκώθηκαν στο πόδι εκεί. 100 άτομα ήταν να χειροκροτούν. Αλέκο, συγχαρητήρια, τι μου είδε στην τηλεόραση. Παντού και εφημερίδες και τα. Ναι, Γιώργο, και στις σελίδες και παντού. Ναι, και παντού. Ναι. Χαρήκαμε όλοι που σας είδαμε στο γήπεδο. Ναι, και εγώ ιδιαίτερα βέβαια και η οικογένειά μου όλοι χάρηκε. Αλίμονο. Ναι, 90 χρόνια Ηρακλής κοντά στον ίδιο τον Ηρακλή. Από 3 χρόνια Ηρακλής. 3 χρόνια είμαι και Ηρακλής φώναζε. 3 χρονών, ε. Βέβαια. 3 χρονών. Ποιο σας έκανε Ηρακλή? Μόνος μου, κοίταξε, και ο πατέρας μου. Ναι. Ο πατέρας μου πέθανε το 51, βέβαια. Ναι. Και εκείνος Ηρακλής ήταν. Ναι, βέβαια. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Κοίταξε, ένα άλλο που θα σου πω. Λοιπόν, ήμουν και πρόεδρος στους ταξιβαντζίδες, αυτοί που έχουν τα θερμοκήπια, και εγώ θερμοκήπια είχα. Ναι. Ήμασταν 100 συνέτεροι, ναι, και πρόεδρος ήμουν εγώ. Όλους τους Ηρακλείς τους είχα κάνει. Όλους. Αλλά ήταν ηλικιωμένοι, όλοι φύγαν, πεθάναν τώρα. Δεν ζει κανένα από αυτούς. Δεν αφήσατε κανέναν, έτσι. Γίναν όλοι Ηρακλειδείς. Ναι. Ναι. Ναι, δεν έχουμε, Γιώργο. Έχουμε. Αυτά τα παλικάρια χθες που τραγουδούσαν. Ναι. Τώρα βλέπω που πάει μπροστά ο Ηρακλής. Αν έχει νίκες, θα δεις και οι νέοι θα έρθουν, περισσότεροι θα έχουμε. Έρχεται ο κόσμος γιατί βλέπει την προσπάθεια έρχεται, που γίνεται. Έρχεται. Την ομάδα πώς την είδατε χθες, την ομάδα?
Κοίταξε, εγώ δεν βλέπω, Γιώργο. Δεν έβλεπα εκεί που πήγα. Εγώ και έξω να ήμουν, δεν βλέπω καθόλου. Ναι, δεν ξέρω, το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Δεν βλέπω, δεν έβλεπα τίποτε. Ούτε παίχτες μέσα, ούτε τίποτε. Για τον πολύ κόσμο, βέβαια, που ίσως δεν καταλαβαίνει τώρα αυτό που ακούει, να πούμε ναι. ότι ο κύριος Αλέκος με την όρασή του έχει κάποια θέματα. Αλλά η χαρά τα ξεπερνάει όλα. Η χαρά δεν περιγράφεται, Γιώργο. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Στον γκολ φωνάξατε? Τον γκολ, αν το φώναξε, πιο πολύ από όλους. Εύχομαι να είστε γερός. Χάρηκα που τα είπαμε και πάλι. Ναι, ναι, Γιώργο. Και... τώρα, κοίταξε. Ναι. Τώρα, την Πέμπτη, όχι, ποιο, δεν άκουσα? Να μην το... Δεν ακούω, δεν ακούω. Όλα καλά πήγαν, όλα καλά πήγαν, Γιώργο. Έχετε και τους γιους εκεί, έχετε και τους γιους. Ναι, ναι, εδώ τους έχω και τους γιους. Κύριε Αλέκο, να σε έχει ο Θεός γερό, δυνατό. Και όλοι μας, και σε ένα γερό να σε έχει, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Φυσικά αυτό που έγινε, Γιώργο, εσύσαμε αιτία. Δεν έκανα εγώ τίποτα, δεν έκανα εγώ τίποτα. Πού οι άλλοι δεν ξέραν τίποτα. Δεν έκανα εγώ τίποτα. Όλα ο Ηρακλής τα κάνει. Όλα ο Ηρακλής. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε άλλα τρία χρόνια τον Ιούνιο. Ναι, και άλλα τρία τον Ιούνιο. Στα γενέθλια. Ναι, και άλλα 10 χρόνια με το κύπελο. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Άλλα 10 χρόνια με το κύπελο. Ορίστε. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Γεια σου, γεια.